Το τελευταίο 15ήμερο παρατηρείται μία αρκετά επικίνδυνη, θα μπορούσαμε να πούμε, κλιμάκωση των προκλήσεων της Τουρκίας στο Ανατολικό Αιγαίο, με συνεχείς παραβάσεις των κανόνων αέρας κυκλοφορίας εντός του ΕΦΑΕΡ Αθηνών, αλλά και συνεχείς παραβιάσεις του εθνικού εναερίου χώρου της Ελλάδας. Θα αναφέρω ενδεικτικά ορισμένα περιστατικά τα οποία δείχνουν την κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο. Καταρχάς, στις 12 Απριλίου, όπως βλέπουμε και στο χάρτη, είχαμε υπέρπτυση τουρκικών μαχητικών πάνω από τις Σινούσες, στο Ανατολικό Αιγαίο. Η χθεσινή ημέρα ήταν μια ημέρα που παρατηρήθηκε πάρα πολύ έντονη η τουρκική δραστηριότητα. Είχαμε υπέρπτυση τουρκικών μαχητικών πάνω από το νησί της Ρο. Να θυμίσουμε ότι χθες στη Ρο επισκέφθηκε ο αρχηγός ΓΕΘΑ, ο ναύαρχος Βαγγέλης Αποστολάκης, και είχαμε μάλιστα και ρεκόρ παραβιάσεων εχθές, καθώς έγιναν 18 παραβάσεις κανόνων αέρας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών, οι οποίες οδήγησαν σε 39 παραβιάσεις του εθνικού εναερίου χώρου. Και η τουρκική προκλητικότητα συνεχίστηκε και σήμερα, καθώς είχαμε νέες υπερπτήσεις, αυτή τη φορά 4 αεροσκαφών, πάνω από το Μακρονήσι, κοντά στους Λειψούς, αλλά και από την νήσο Ανθρωποφάγη. Είχαμε επίσης 5 παραβάσεις κανόνων αέρας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών και 29 παραβιάσεις του εθνικού εναερίου χώρου, όλα αυτά σήμερα. Και όλα αυτά γίνονται τη στιγμή που, να θυμίσουμε, ότι στο Ανατολικό Αιγαίο βρίσκονται νατοϊκές δυνάμεις προκειμένου να εφαρμοστεί η συμφωνία για την αντιμετώπιση του προσφυγικού ζητήματος, συμφωνία βεβαίως την οποία έχει υπογράψει και η Τουρκία αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση.